Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο 107,4. Όσοι δεν ήσασταν εδώ ήδη από το πρωί ή αργότερα, ελάτε στην παρέα μας. Οι εξελίξεις, τα νέα, οι ειδήσεις τρέχουν. Μεγιά το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Ένα ακόμα πρωτάθλημα στα χαρτιά. Ένα ακόμα πρωτάθλημα στα δικαστήρια. Γιατί δεν νομίζω ότι τίθεται πλέον καμία αμφιβολία. Αυτό το οποίο από την αρχή ήθελαν, το πέτυχαν. Βλέπετε πόσο γρήγορα λειτουργούν όταν θέλουν. Όσο γρήγορα αλλάζουν τα πρόσωπα στις επιτροπές του Αυγενάκη. Όσο γρήγορα κάνουν τροπολογίες γιατί θα γινόταν πόλεμος αν σήμερα έλεγαν ότι υποβιβάζεται ο ΠΑΟΚ. Όσο γρήγορα αποφασίζουν στις επιτροπές Super League, τόσο γρήγορα. Μπράβο ρε παιδιά, φοβερά αντανακλαστικά. Φοβερά αντανακλαστικά. Την είδηση την ξέρετε, την ακούσατε για το μείον 7. Προφανώς φοβόντουσαν ακόμα και στο μείον 7 που ήταν ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η χθεσινή νίκη, δεν ξέρω πώς σκέφτονται, δεν ξέρω αν ήθελαν απλά να κάνουν επίδειξη δύναμης. Ολοκληρώθηκε όλο αυτό το έκτρωμα που από την αρχή, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή απόδειξη, το παραμικρό νομικό στοιχείο, πάτησαν σε αυτή την ψευδοεπιτροπή και έβγαλαν αυτή την απόφαση. Υπάρχει ακόμα η επιτροπή της ΕΠΟ των Εφέσεων, υπάρχει το ΚΑΣ και θα δούμε, άρα τίποτα δεν είναι οριστικό και αμετάκλητο. Την ώρα τούτη θα γίνει η κλήρωση για τα play-offs που πλέον άλλαξε όλη η κατάσταση, λέω προς το παρόν και με βάση αυτή την υπόθεση. Ξαναμπαίνει και η ΑΕΚ στο παιχνίδι για τη δεύτερη θέση, μόλις ένας βαθμός διαφορά. Προφανώς κάτι ήξερε το συνάφι των ρεπόρτερ της ΑΕΚ που πριν λίγο καιρό έλεγε ότι πριν ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία με την καρικατούρα αυτή, με το μύθευμα, με όλη αυτή την ιστοριούλα, ότι ο ΠΑΟΚ θα παλέψει με την ΑΕΚ για τη δεύτερη θέση. Δεν θα παλέψει για το πρωτάθλημα. Και λέγαμε, ρε παιδιά, πώς γίνεται αυτό που έχουμε τόσο τεράστια διαφορά με την ΑΕΚ? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να λοιπόν που μπορεί να γίνει. Μεγιά λοιπόν το πρωτάθλημα. Θα μπει χαλαρός ο Ολυμπιακός, να μην έχει και τίποτα εκπλήξεις δυσάρεστες, κανένα διπλό μες στο Καραϊσκάκης, καμιά ήττα από κανένα Παναθηναϊκό, από καμιά ΑΕΚ, ξέρω εγώ, καμιά αναπουπούλα, έτσι. Αυτό που εξ αρχής είχαν πει, το είχε πει και ο Μαρινάκης, αυτολεξή, ότι φέτος θέλουν, δε θέλουν, ό,τι και να γίνει, θα το πάρει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν, αυτό έγινε, αυτό συνέβη. Μην ψάχνετε τώρα να βρείτε το πώς, το γιατί, το ποιοι, με ποιον τρόπο, τίποτα. Οι διαβεβαιώσεις είχαν δοθεί, έτσι έπρεπε να έχει γίνει. Σήκωσε κεφάλι ο ΠΑΟΚ, έβγαλε γλώσσα. Όχι απλά έπαψε να είναι κομπάρσος, όχι απλά μπήκε δυνατά να διεκδικεί, αλλά κατέκτησε κιόλας. Και ξεκίνησε να χτίζει παράδοση με τα δύο double, με τα τρία συνεχόμενα κύπελα. Αυτή, παιδιά, είναι η δική μου προσωπική άποψη. Μιλάω εγώ σαν Κωστής. Όποιος θέλει, διαφωνεί. Οτιδήποτε άλλο μου πει ο ομιλητής μου, ο απέναντι, θα το σεβαστώ. Δεν είμαι υποχρεωμένος να το δεχτώ κιόλας. Όπως δεν είμαι υποχρεωμένος κι αυτός να αποδεχτεί τη δική μου άποψη, έτσι. Εγώ έτσι σκέφτομαι, αυτό λέω. Το έκανα αυτό το ποστάρισμα το βράδυ που βγήκε αυτή η είδηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, που είπα ότι θα κοιτάξουν, θα βρουν έναν τρόπο, ένα τερτύπι, μια χαραμάδα. Άρα γιατί να μην πούμε εμείς ότι είναι το πρωτάθλημα των πηγαδιών? Να μην πούμε? Ή το πρωτάθλημα του ξενοδοχείου των πηγαδιών? Αυτοί δεν σε λέγανε το πρωτάθλημα των πρεσπών για να το απαξιώσουν? Ας πούμε και εμείς λοιπόν, τουλάχιστον εμείς δεν το πήραμε στα χαρτιά, το πήραμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τέλος πάντων, να πω ότι την ώρα τούτη θα πάμε σε γραμμές σε λίγο να μιλήσετε κι εσείς. Συνεχίζεται η δίκη των 28 για το Ολυμπιακό Σβέρια. Ο Καλαετζίδης δήλωσε, ήρθε ο Λαναρής και μου είπε ότι πρέπει να χάσουμε 3-0. Βουάω τόπος, εκεί για τα στημένα, αλλά εκεί περνάει παιδιά ξόμπαλτσα. Είναι μια ωραιότατη Πέμπτη μεσημεράκι. Δεν τρέχει τίποτα. Το βράδυ θα δούμε Master Chef. Όλα εντάξει, αύριο Παρασκευή, πάμε για σουκού. Οκ. Στα σύνορα χαμός, κορονοϊός κτλ. Όλα εντάξει, κατά τα άλλα, μόνο αλλού να πάει ο προβολέας, έτσι, μόνο αλλού.
Μόνο αλλού. Έσχοι λέγονται στη δίκη. Έσχοι. Για αυτούς που πανηγύριζαν ότι είναι συμμορία και όχι εγκληματική οργάνωση. Χειροκροτούμε. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Να πω καυσόξυλα φυτάς χορηγός της εκπομπής. Ποιος αυτός 1-0. Όλγας 206. Και με κάρβουνε υπέροχα και μπάρμπεκιου ήδη. Ψισταριές και ό,τι θέλετε για τα ψησίματα τώρα. Έρχονται ωραίες μέρες. Εξοχή, πρωτομαγιές. Αυτά, Πάσχα, τον Ατάλο. 4-11-6-36 φυτάς. Και βέβαια Αλφα Πάρκ, το πιο φτηνό πάρκι στην περιοχή αεροδρομίου. 4.50 η πρώτη μέρα. 2 μέρες 8,5 ευρώ. 3 μέρες 10.50 και πάει λέγοντας. 23-10-42-44-44. Πάμε να πάρουμε την πρώτη γραμμή να μιλήσετε εσείς. Χαίρετε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Καλησπέρα, θέλω να σας πω μουσάκι. Καλώς τον, καλώς τον. Είσαι ο. Δεν λες. Καλά φίλε, δεν είναι. Την έχω καταργήσει τη λέξη να κάνει. Ούτε στο σπίτι δεν λέω. Λοιπόν, Κωστή, και στο σπίτι δεν είναι. Χτυπάει το θηροτηλέφωνο και λέω ναι, παρακαλώ. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ο Τηρεσίας. Έχει κληρονομικό χάρισμα. Βεβαίως. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ήταν ένας μάντης, Γιώργο, ήταν ένας μάντης, εξαιρετικός, βεβαίως. Φυσικά. Ήξερε τι θα γίνει από πριν. Ναι. Λοιπόν, ένα δεύτερο, άσχετο τώρα λίγο. Για το κορονοϊό, για να δουν σε αεροδρόμιο και τέτοια αν είναι κάποιος, αν έχει πυρετό και αυτά, έχουν θερμικές κάμερες. Ναι. Στα μπαλάκια των κληρώσεων μπορούν να μπουν θερμικές κάμερες. Δεν γίνονται πλέον με μπαλάκια, τώρα γίνονται αλλιώς, ηλεκτρονικά. Α, αλλιώς. Ηλεκτρονικά. Μάλιστα, μου έτσι μια σκέψη έκανα εγώ. Άλλο, λοιπόν, αυτός που έχει κρύο ποπό λέγεται κρυόκολος. Αυτός που έχει κρύα μπαλάκια, εννοώ στην κλήρωση πάντα, πώς λέγεται. Κρυοκάκαλος. Κρυόμπαλος. Κρυόμπαλος, βεβαίως. Κρυόμπαλος. Ναι. Λοιπόν, αυτή πότε βγήκε χτες. Η απόφαση. Το μείον 7. Σήμερα, μετά την εκπομπή τη δική μας το πρωί, νομίζω εκεί 12, κάπου εκεί. Έκανε διακοπή και δεν... Σήμερα, μετά από την εκπομπή μας. 11, 11.30, 12, κάπου εκεί. Δεν άκουσα αυτό, τίποτα. Όχι. Όταν κάναμε εμείς το πρωί 8-10 δεν είχε βγει τίποτα ακόμα. Ναι, άκουσα. Πρέπει να ήταν εκεί γύρω... Μετά... Είχαμε ένα θέμα με το ρεύμα και δεν κλείσαν όλα. Δεν είχαμε ρεύμα στο μαγαζί και δεν άκουγα τίποτα. Βγήκε η απόφαση βγήκε κατά τις 11 παρά εκεί. Πόσο δίνει Κωστή πρωταθλητής ΠΑΟΚ? Τώρα. Ναι. Α, τώρα. Δεν ξέρω, αυτό δεν το έχω ψάξει. Να πούμε ότι είναι μείον 7 στον ΠΑΟΚ και είναι μείον 12 στην Ξάνθη. Είναι 7 και 5 στην Ξάνθη. Είναι και για το θέμα της μεταβίβασης των μετοχών, η άλλη υπόθεση που είχε. Έτσι, άρα η Ξάνθη μπαίνει στην ιστορία για να παλέψει με τον Πανετολικό για σωτηρία. Με όλα αυτά. Εμείς μείον 7 έχουμε. Εμείς μείον 7. Αφαίρεσε 7 βαθμούς. Πόσο δίνει για κατάκτηση? Δεν ξέρω. Θέλω να πω. Ναι. Τώρα θα είναι πολύ. Καλά, εννοείται θα είναι πολύ. Εννοείται, ναι. Τώρα, άμα πάμε στο ΚΑΣ, θεωρητικά. Πρόσεξε. 7 είχαμε ήδη διαφορά με τις δύο κακές εμφανίσεις. Τώρα 14. Είμαστε στο μείον 14. Ναι. Εγώ λέω ότι τώρα, αν πάω να βάλω 10 ευρώ πρωταθλητής ΠΑΟΚ, παράδειγμα. Νομίζω θα δίνει τεράστιο ποσοστό. Ναι. Θέλω να πω ότι αν πάμε στο ΚΑΣ και δικαιωθούμε. Έτσι. Ναι. Και πάει μείον 7. Θα σου πω ένα πράγμα, Γιώργο, σε αυτό που με ρωτάς, το συζητούσα και στο δρόμο έξω από εδώ με τα παιδιά στο πάρκινγκ. Οφείλει ο κάθε ένας από εμάς, όπου και αν βρίσκεται, από ό,τι πόστο και αν νιώθει ότι είναι δίπλα σε αυτήν την ομάδα, είτε είναι οπαδός, είτε είναι μασέρ, είτε είναι ποδοσφαιριστής, γιατρός, οπαδός, ραδιοφωνικός παραγωγός, προπονητής, διοίκηση, οτιδήποτε, όποιος νιώθει ότι αυτό είναι ένα κομμάτι του, δεν πρέπει να εφησυχάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο μετά από αυτή την απόφαση. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Την ίδια φλόγα που είχα το πρωί, άλλο τόσο και πιο φουντωμένη είναι η φλόγα μέσα μου τώρα. Πιο ΠΑΟΚ από είναι ποτέ. Το... Όχι να... Τώρα, έτσι. Όσο με πληγώνει, τόσο με πορώνεις, πάει να αλλάξει και πάει να γίνει όσο με... Όσο μου αφαιρείς. Όσο με καρφώνεις, όσο με τρυπάς. Όσο μαχαιρώνεις, τόσο με πορώνεις. Ακριβώς. Δηλαδή κάπως θα γίνει παραλλαγή σε λίγο. Ακριβώς. Γιατί άμα δικαιωθώ στο ΚΑΣ και φύγουν οι 7 βαθμοί,
Και αν η ομάδα πάει καλά εδώ στο δέκτη, πιστεύω ότι μπορεί να το πρώτα, πάρω. Πρώτα, συγγνώμη που σε διακόπτω. Θουβού, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πρωτίστως, γιατί το πάμε με τη σειρά, είναι η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει τη Δευτέρα. Έτσι, ναι, ρε παιδί μου, ναι. Και το ΚΑΣ δεν ξέρω τώρα αν αυτό πάει μετά και το μετά, Μάη και αν μπορεί να επέμβει και να κάνει ναι. Και να αφαιρέσει και να. Δεν ξέρω. Ναι, εγώ ναι, λέω ναι, τώρα, 10 ευρώ ναι. Το πιστεύω, όχι τίποτα. Γιατί χθες κοστί μετά το 0-1 και το 0-2, λέω φίλε, τι έγινε τώρα. Είναι και ο Μιχάη μέσα στο παιδάκι, ξέρω εγώ, είναι λίγο χαμένοι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει τώρα, ξέρεις. Και μετά έχεις τον αρχόντα των κλειδιών. Η Λίβ Τάιλερ που έγινε τον πιζερικά το Χόμπιτ και φτάνονται και την κυνηγούσαν εκείνοι οι σκοτεινοί και φτάνει στο ποτάμι και πάνε να περάσουν και κάτι ψιδηρεί στο ποτάμι και βγαίνουν τα άλογα το νερό και πήρε παραμάζωμα έτσι φίλε. Λίβ Τάιλερ. Κανονικά Λίβ Τάιλερ ναι. Αλλά έτσι πήρε το νερό. Λίβ ευχαριστούμε για το σινιάλο. Να σε καλά, Γιωργάρα μου, σε φιλώ. Γεια σου Μόνικα. Φιλιά, φιλιά και στην Πελούτση που ξέρω ότι μας ακούει. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888, τι γίνεται σήμερα. Σήμερα είναι η πρώτη τελευταία μέρα για Λίθος Hotel & Spa. Σήμερα. Και επίσης, σήμερα κληρώνουμε στην μία ώρα της εκπομπής, για σήμερα αυτό το λέω, έτσι, ένα καταπληκτικό τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις στο Πόζαρ, στο Φιλοξένια, που δεν έδωσε ούτε την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε αυτή. Άρα σήμερα, μέσα από τα τηλέφωνα, τα σταθερά, και μέσα από το κινητό μέχρι και τις 3, ένας θα ακούσει το όνομά του 3 παρα 2 ψηλά και θα πάει, θα πάρει την φίλη του, την οικογένειά του, τον άντρα του, θα πάρει η κοπέλα, οποιοςδήποτε, ό,τι θέλει ρε παιδί μου, ό,τι αγαπάει. Και θα πάνε στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας, θα περάσουν τέλεια στο καταπληκτικό Πετρόκ στο Φιλοξένια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Όλα τα μηνύματα της εβδομάδας αύριο για Λίθος Hotel & Spa. Αλλά σήμερα στην ώρα μόνο. Και μάλιστα κουτσουρεμένη ώρα γιατί αργήσαμε και να μπούμε. Θα έχετε την ευκαιρία ένας από εσάς θα ακούσει το όνομά του να πάει στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας. Χαίρετε! Έλα ρε Κωστάκη! Καλώς τον ναι! Καλώς τον λοιπόν, Βασιλάκη! Γεια σου Βασιλάκη! Άκουσε με λίγο δεν πιστεύω να εκπλήσεσαι για αυτήν την απόφαση. Ελάχιστα. Εγώ την περίμενα και έχω πει στο δοσιάδι εδώ κάτω στο καναλάκι. Περιμένω την απόφαση του ΕΚΑΣ, του ΚΑΣ και του ΕΚΑΣ. Της Εφέσεων και του ΚΑΣ. Πρώτα της Εφέσεων, ναι. Εφέσεων και ΚΑΣ. Και αυτή το ίδιο θα είναι, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Εδώ, Βασίλη μου, πήραν το σκεπτικό αυτής της ας πούμε τραγικής επιτροπής, της τελείως τιμένης, ούτε δίκασαν. Όπως είναι μετά έτσι, οπότε, ναι. Οπότε το ίδιο θα γίνει και με την επόμενη επιτροπή, όποια και να είναι αυτή. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω κάτι γιατί θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Τι είχε πει το καλοκαίρι ο Μαρινάκης? Θα σου πω ακριβώς, το είπα και νωρίτερα. Τι είχε πει. Συγγνώμη, πες το τώρα να το ακούσεις λίγο. Εγώ ακριβώς θα σου πω. 18 Ιουλίου. Το θυμάμαι. Το θυμάμαι γιατί αμέσως μετά κάναμε την κουβέντα αυτή όταν γυρίσαμε από την άδεια. Και είχε πει ότι ό,τι και να γίνει. Πρόσεξε τώρα. Προσέξτε τις λέξεις. Αυτοί δεν μιλάνε τυχαία. Οι άνθρωποι αυτοί όταν λένε κάτι, το έχουν από όλες τις πλευρές δεμένο το πράγμα. Το εφαρμόζουν. Όχι, το έχουν και διαβεβαιωμένο. Το έχουν τελειωμένο το θέμα. Λέει λοιπόν ο Μαρινάκης που ήξερε ότι έχει βγει η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Συνέχισε. Ό,τι και να γίνει ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. 11 μέρες μετά τις εκλογές. Αυτή τη σιγουριά πώς την είχε και από πού του προέκυψε, αυτός μόνο ξέρει. Προφανώς πάρα πολύ καλός προφήτης ήτανε. Άλλη μια ερώτηση. Ο Βαγγέλης. Άλλη μια ερώτηση απέναντί σου. Ναι. Λοιπόν, όταν κατακτήσαμε εμείς το πρωτάθλημα, πώς μας το χαρακτήρισαν? Τον Πρεσπών. Τον Πρεσπών. Αυτό μπορούμε να πούμε του ξενοδόχου. Εγώ το αφιερώνω σε όλους τους φίλους μου της Νέας Δημοκρατίας, των Παοξίδων. Το πρωτάθλημα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ξέραμε τι ψηφίζαμε, ξέραμε τι ερχότανε, σαν ΠΑΟΚ μιλάω, συγγνώμη, στο λαό δεν θέλω να κατακρίνω κανέναν, αλλά αυτό που γίνεται σήμερα το γνωρίζαμε όλοι. Τώρα, το τι γίνεται, το τι θα ακολουθήσει, δεν ξέρω. Όμως υπάρχουν κι άλλες λύσεις για πατριώτες, Θεσσαλονικιούς και όχι βουλευτές. Πώς να τους δεν τους χαρακτηρίζω, γιατί θα ντροπιάσω. Μέχρι εδώ δεν χρειάζεται, Βασίλη μου, παραπέρα. Δεν χρειάζεται. Θα κατάλαβα δεν χαρακτηρίζω, δεν χαρακτηρίζω. Όχι, και λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε προπαγάνδα υπέρ κανενός. Αυτό που λες είναι μπράβο, αλήθεια. Λοιπόν, υπάρχουν κι άλλοι πατριώτες. Περιγράφεις την πραγματικότητα που και πέρα ας μην κάνουμε προπαγάνδα υπέρ κανενός κόμματος. Δεν θεωρώ. Προπαγάνδα ούτε χαρακτήρισα, ούτε μ' αρέσει να αναφέρομαι κάποιες ονόματα. Απλά θέλω να πω για τους πατριώτες Μακεδόνες
πραγματικά στηρίζουν τα συμφέροντα της Μακεδονίας, αλλά για το κατάντημα του ΠΑΟΚ που θα ακολουθήσει κι άλλο, γιατί μην περιμένει, δεν σταματάνε για αυτοί εκεί πέρα. Αυτοί τα έχουν τελειώσει όλα. Δεν τους ενδιαφέρει την ντροπή, την έχουν χάσει, την ξετσιποτσιά την έχουν χάσει, τα πάντα. Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής. Η αφιέρωσή μου είναι λοιπόν στο το πρωτάθλημα της Νέας Δημοκρατίας του Μαρινάκη. Αυτό να βάλετε το καλά στο μυαλό και όχι το πρεσπον που πήγαν να μας χαρακτηρίσουν εμάς. Έγινε ο άλλο. Έτσι, φιλιά, καλή σου μέρα. Φιλιά στην Πρέβεζα, φιλιά, φιλιά στο καναλάκι. Πάμε, γεια σας. Αυτές οι τέσσερις γραμμές που είναι μέσα για να πάμε στο διάλειμμα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι. Βεβαίως, εσείς. Ναι, καλησπέρα φιλέ. Ναι. Σ' ακούω Κωστάκη κάθε πρωί, από Καστοριά παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Ναι, θέλω να σου πω το εξής. Να κάνω ένα ερώτημα τώρα. Από τη στιγμή που υπάρχει το φαινόμενο ότι πρέπει να πάμε και στη δευτεροβάθμια. Ναι. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να οριστικοποιηθεί η απόφαση. Κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι. Τώρα, πρόσεξε να δεις τώρα. Λογικά ναι. θα γίνει σήμερα η κλήρωση. Σήμερα θα κάνουμε την έφεση εμείς. Σε δύο μέρες που έχουμε δικαίωμα. Δευτέρα πρέπει να συνεδριάσουν αυτοί οι τύποι και να κάνουν την οριστική απόφαση. Ναι, ναι, λογικά αυτό θα γίνει. Λογικά. Ναι. Με μείον 7, με μείον 14. Βέβαια, αλλιώς το ενδιαφέρον για τον πρωταθλητή. Αν σταματάει να βγει οριστική απόφαση, ξεκινάμε. Δηλαδή, ναι. Πώς θα παίξει ο ποδοσφαιριστής ρε φιλαράκι να πούμε, όταν ξέρει ότι έχει μείον 14. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί να χτυπηθεί δηλαδή, γιατί να χτυπηθεί. Διότι ναι. Μαθηματικά 45% είναι ναι. Πιθανότητα να πάρουμε πρωτάθλημα. Ναι, ναι, εκεί υπάρχει. Το δίνουμε και σε εμείς ενάντια στον αντίπαλο. Ναι. Στον κεντρικό. Και μια ισοπαλία να φέρει, πάμε πάνω. Κάνουμε. Ακόμα κι αν ισχύσει αυτή η ποινή και δεν πέσει. Με σύνθεση ανάγκη και ναι. Πρέπει να κερδίσουμε 4-1, φυσικά, όχι 3-2. Φυσικά. Να σου πω, σε αυτό που μου λες. Δεν δίνει στον ακμπομ. Ναι. Offside το πρωτοκόλ. Ναι, 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 ναι. Και τα παιδιά πήγανε και είπαν θα παίξουμε. Έτσι, ακόμα κι αν ισχύει. Δηλαδή, συγγνώμη, ναι. Δηλαδή, κάτσε ρε παιδιά, σε ποια χώρα ζούμε ρε επιτέλους ρε γάμο το κέρατό μου. Αντί πρέπει να πάρουμε τα κουπούρια ρε γάμο το κέρατό. Συγγνώμη για το γάμο το, συγγνώμη. Και για το κέρατό. Δηλαδή, από τις 11 ώρα που βγήκε τότε, άκουγα τον κύριο και ο Κώστας μετά και είπαν τώρα βγήκε η απόφαση. Τι είναι αυτή ρε παιδί μου. Και έγινε. Και θέλω να πω και μια άλλη κουβέντα. Κάνε επίλογο σε παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι τελειώνω. Κάποτε δούλευες και με τον Ηλία του και με Τζιν μαζί σε έναν άλλο μαζί, σταθμό. Μαζί, αδερφός. Αδερφός. Λοιπόν, εγώ είμαι κανένα 15 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Ναι. Ναι. Όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη στην Αβουθού, έλεγα ότι η Μακεδονία είναι προσαρτισμένη φιλαράκι. Δεν είναι απελευθερωμένη. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Ναι. Μας βλέπουν και αυτοί τα κατηγορίας. Ναι, ναι. Όντως, έτσι είναι, έχει δικαίωμα να νιώθει. Και επειδή σε κόβω ότι είσαι πολύ μορφωμένο άτομο. Πολύ μορφωμένο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να διαβάσει ιστορία, φίλε. Μας προσαρτήσανε, δεν μας απελευθερώσανε και μας έχουν για υπόδουλους εδώ πάνω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μην καλείτε άλλο, αυτές οι γραμμές που είναι μέσα. Παρακαλώ, ναι. Έλα Κωστάκη. Καλώς τον. Έλα Δημητράκη μου, επιγραμματικά, αδερφέ μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ναι. Δεν μασάμε τίποτα, δεν χαμπαριάζουμε τίποτα. Αποφάσισε να είχαμε να λέγαμε. Πιο πάω από ποτέ. Πιο πάω από ποτέ. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, για μένα, κοίταξε, πρώτα απ' όλα αυτοί έχουν λυσάξει και με το λιμάνι με τους Αβίβους. Πολλά είναι, πολλά το κάνανε. Πολλά είναι. Αυτοί θέλουν βασικά ανάπτυξη του Βορρά. Αυτό να ξυπνήσουν και οι φίλοι μας οι Αριανοί, γιατί έχουμε βάλει για Αριανούς. Οι Ακριβείς όλοι πάντα να ξεχάσουν με τα ξεχνίδια μας. Μεταξύ μας τα βρίσκουμε γιατί κάνουμε και παρέες, πίνουμε τα τσιμπουρά μας. Να ξεχάσουν να γίνουμε όλοι μια ενωμένη γροθιά, γιατί και τον Άρε, και όπως έλεγε ο παλιός δημοσιογράφος Αριανός, ο εχθρός δεν είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Ολυμπιακός. Και παλιότερα είχαν σφάξει τον Άρη, αν θυμάστε. Δεν μπορούν τώρα να το δουν έτσι. Δεν μπορούν τώρα να το δουν έτσι. Να ξέρεις. Λοιπόν, αυτοί που είναι που τα παίρνουν, αυτοί που θα το δουν ποτέ. Αυτοί που δεν τα παίρνουν και είναι άνθρωποι σωστοί, αυτοί θα το δουν. Για μένα η λύση πάρα πολύ απλή είναι. Πρέπει να βρει ένα καινούριο κόμμα ο Σαββίδης και να βγάλει πώς είμαστε 52 νομοί, 52 βουλευτές, 10% φορολογία και θα σου πω ότι θα βγαίνει μόνιμα το κόμμα του Σαββίδη. Εκεί θα πονέσουν πάρα πολύ, εκεί θα αλλάξουν όλα. Έγινε Δημητράκη μου, σε ευχαριστώ. Έγινε, σε ευχαριστώ. Βάλω και άντυχων που κάτσε. Να σε βάλω, βεβαίως. Να σε βάλω. 4-17. Έγινε, πάμε. Οι δύο γραμμές αυτές, ναι. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς τον. Έλα, Στράτο μου, όσο πιο λακωνικός μπορείς. Λακωνικότατος θα είμαι. Ναι. Για άλλα βγήκα να ήθελα να βγω να μιλήσω, ναι. Γιατί κοιμόμουν, ξέρω εγώ, από την υπερένταση. Από χθες. Όλοι μας, 3-4 ώρες δεν είχαμε κοιμηθεί. Κοιμήθηκα μετά. Με δύο ώρες κάναμε. Σηκώθηκα και είδα αυτά τα νέα. Ναι. Λοιπόν,
όσο η ομάδα, όσο και να παίζει μπάλα η ομάδα, αν η διοίκηση του ΠΑΟΚ συνεχίσει να πηγαίνει σαν πρόβατο επισφαγή στις δίκες, δεν πρόκειται ποτέ να σηκώσουμε κεφάλι στο θέμα το εξωαγωνιστικό. Σου είχα πει και είχες ρωτήσει και τον Βασιλόπουλο τι κάνει ο ΠΑΟΚ για να φροντίσει ότι ο δικαστής δεν θα δεχτεί πιέσεις. Ναι. Εντάξει, είχε βουήξει η Αθήνα για κάτι πεσήματα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε και αυτό. Δεν λέω παραπάνω, ναι. Το αφήνω εκεί πέρα. Τώρα σε λίγο θα βγάλουμε τον Κώστα να ρωτήσουμε πολλά πράγματα. Αν δεν τα ξέρουν στον ΠΑΟΚ, ας πάρουν ένα τηλέφωνο να ρωτήσουν, εν πάση περιπτώσει, τι έγινε. Εγώ δεν λέω παραπάνω, γιατί δεν μπορώ να πω παραπάνω. Έγινε, Στράτο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πάμε. Τελευταία γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Κωνσταντίνε μου, καλησπέρα. Έλα, γόρι μου, έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Τάσος είμαι, ο Τρέγιας. Έλα, αδερφέ μου, Τάσο. Ένα λεπτό, γιατί καταλαβαίνω ο χρόνος είναι πολύ. Έλα, αδερφέ μου, εσύ όσο θέλεις, όσο θέλεις. Σε ακούω το βράδυ. Ο Φάγκελος και... Μαρινάκης, ναι. Είχε πει και πέρσι, πρόπερσι, ότι θα το πάρουν το πρωτάθλημα, δεν το πήραν. Ναι. Το ότι έκανε μια δήλωση που την κάνει σε κάθε ευκαιρία που του βρίσκεται, ακόμα ότι κατά πέντε τσάπιου, ναι, δεν κατά του πάω κτλ. Δεν σημαίνει κάτι ότι πρέπει να υλοποιηθεί κιόλας. Ναι. Και να σου πω και κάτι, αν υλοποιήθηκε αυτό που εξήγηλε ο Μαρινάκης, είναι αδυναμία για τον ΠΑΟΚ. Γιατί αν κάνω μια ερώτηση τώρα και αναλογιστούμε όλοι πότε κέρδισε ο ΠΑΟΚ μια δικαστική υπόθεση, δεν θα βρούμε, ναι, κερδισμένη υπόθεση δικαστική από τον ΠΑΟΚ. Μήπως πρέπει όλα αυτά τα μηνύματα που στέλνονται αδυναμίας προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να θωρακιστεί λίγο παραπάνω στην νομική υπηρεσία του, σε κάποια άλλα πραγματάκια, να είναι πιο ψαγμένος, πιο πλησιασμένος, γιατί υπάρχει και ένα πρωτάθλημα πριν δύο χρόνια που μας το πήραν πάλι με αρεστοκούς κομμήνιδες στα δικαστήρια. Κλεψιμέικο, ναι. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να έχεις αστακοποιηθεί πάνω απ' όλα νομικά και να είσαι ψηλιασμένος, ναι, γιατί έχεις να κάνεις με επιστήμονες πραγματικούς. Μα εδώ φαίνεται, εντάξει, 100% ότι έχουν εξηφάνει ένα σχέδιο από την αρχή. Αυτό ήταν ο σκοπός. Ακόμα, μπράβο, και η τροπολογία. Η τροπολογία express ήταν, γιατί φαντάζεσαι σήμερα να λέγανε που βάζει το ΠΑΟΚ. Καταρχήν δεν θα ήμασταν εδώ στο ραδιόφωνο, θα ήμασταν κάπου έξω. Κωνσταντίνε, το ότι καταφέρνουν με μια στημένη επιτροπή, με τους διορισμούς πώς έγιναν από τον Πειραιά, με τις αλλαγές των δικαστών, με την αλλαγή στην επιτροπή. Να κάνουν όλο τον κόσμο να ασχολείται με αυτό που θέλουν αυτοί και όχι με τα στημένα. Ακριβώς. Με τα στημένα που ο Καλαϊτζίδης σήμερα είπε, ο Καλαϊτζίδης σήμερα είπε ότι μπήκε ο πρόεδρος και μου είπε ότι πρέπει να χάσουμε 3-0. Ναι, κανονικά. 3-0. Αυτό είναι επιτυχία τους, να ξέρεις, και είναι αποτυχία δική μας. Φυσικά. Εντάξει, το λέω με αγάπη, το λέω καλοπροαιρετά, γιατί όλοι πονάμε από αυτή την υπόθεση που έχει συμβεί και σίγουρα στήγησε αγωνιστικά στον ΠΑΟΚ. Τώρα, όσο και το χρυσίνο μάτς και κλείνω, νομίζω ότι ο Ισπανός διαιτητής, αυτός είναι ο καλύτερος στην Ισπανία που έχουμε. Καλά. Φαντάσου χειρότερο. Φαντάσου πως είναι οι άλλοι. Φαντάσου. Ναι, δηλαδή υπάρχει ένα goal offside που δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Βαλβουενά είναι πεντακάθαρα offside. Και ξέρουμε, ναι, πόσο... Μα το είδαμε και με το Στέργιο, κοινό της αναμετάδοσης. Ξεκάθαρα, άκουγε. Δηλαδή το είδανε και στο VAR. Τι είδανε στο VAR, δεν μπορώ να καταλάβω. Yeah. Υπάρχει ένα goal το οποίο εκτός έδρας μετράει για δύο και δίνει προβάδισμα στο Ολυμπιακό. Φυσικά. Και υπάρχει και ένα πέναλτι. Ένα πέναλτι που κατά 60% εγώ λέω είναι 40, δεν είναι. Εντάξει, που δεν το λέει κανείς. Με το πόδι, ναι, με το πόδι. Ωραία, βγάλε λοιπόν το goal offside και βάλε ένα goal για τον ΠΑΟΚ, να δεις πόσο είναι το σκορ. Είναι σκορ πρόκρισης. 100%. Γι' αυτό λέμε κατά πέτσινα τα 44 κτλ. Τι δεν καταλαβαίνω, Ολυμπιακοί. Αυτό τους ενοχλεί. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, καλό Τάσο. Μεσημέρι. Θα πούμε το βράδυ. Σε χαιρετώ. Να σε καλά. Βράδυ, να σε καλά. Το βράδυ, αδερφέ, το βράδυ. Το βράδυ. Λοιπόν, πάω σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μπαίνετε σήμερα για τριήμερο. Δύο διανυκτερεύσεις υπέροχες στο Φιλοξένια, στο Πόζαρ, στην Αριδαία. Εκπληκτικό ξενοδοχείο σε ένα πραγματικά ευλογημένο μέρος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε μαζί με Κώστα Βασιλόπουλο, τον διευθυντή της Φόρτσα, να συζητήσουμε πολλά σήμερα. Έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο Κώστας Βασιλόπουλος, ο διευθυντής της Φόρτσα, και έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Χαίρετε, Κώστα, γεια σου. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τρέχουν οι εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε με μια είδηση που δεν ξέρω αν έχει γίνει ακόμη γνωστή και αφορά την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Μια εξέλιξη έτσι πολύ θετική. Η συνεταιριστική κεντρική τράπεζα Βορείου Ελλάδος
συνάπτη συνεργασία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και θα την χρηματοδοτήσει με ένα σημαντικότατο ποσό που αγγίζεται στις 350.000 ευρώ. Α, μάλιστα. Οι επαφές των επιτελών της ΚΑΕ και φυσικά η πολύτιμη βοήθεια κάποιων οργανωμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ σε συνεργασία και με τη συμβολή της οικογένειας Σαββίδη, γιατί χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα ολοκληρωνόταν τίποτε, προκάλεσε έτσι το ενδιαφέρον της Συνεταιριστικής Κεντρικής Τράπεζας Βορείου Ελλάδος, η οποία συνάπτει ένα πολύ σπουδαίο deal, μια συνεργασία, μια χορηγία με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, λεπτομέρειες της οποίας θα γίνουν γνωστές λίγο αργότερα, φαντάζομαι, διότι η είδηση είναι φρεσκότατη και νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να ξεκινήσουμε με αυτό. Είναι μια σημαντικότατη οικονομική βοήθεια από τη χορηγία αυτή, από τη συμφωνία αυτή, τη συνεργασία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τη Συνεταιριστική Κεντρική Τράπεζα Βορείου Ελλάδος για ένα ποσό ύψους 350.000 ευρώ. Χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και για τις οικονομικές υποχρεώσεις της ΚΑΕ σε δημόσια ταμεία, ΙΚΑ δηλαδή, εφορία κτλ. Αλλά και για ό,τι χρειαστεί μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς που είναι πολύ δύσκολη, αλλά στο τέλος πιστεύω ότι θα δώσει στον οργανισμό του ΠΑΟΚ την χαρά και την ικανοποίηση της παραμονής. Δυστυχώς φτάσαμε να μιλάμε γι' αυτό. Αυτός είναι ο στόχος και αυτός πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το τέλος της αγωνιστικής φετινής σεζόν. Λοιπόν, πολύ σημαντική η είδηση. Θα γίνει γνωστή σε λίγο. Φαντάζομαι ότι θα κυκλοφορήσει και γι' αυτό ξεκίνησα με αυτή. Το δεύτερο θέμα, για να τα βάλουμε σε μία τάξη και να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται, αφορά την ανακοίνωση της ποινής σήμερα από το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Super League. Πρώτα απ' όλα ήταν μια αναμενόμενη ποινή που δεν προκαλεί σε μένα καμία έκπληξη και καμία, ας πούμε έτσι, αντίδραση υψηλών τόνων. Ήταν σίγουρο σύμφωνα με τους νομικούς κυκλούς ότι οι δικαστές του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού οργάνου της Super League δεν θα έμπαινε στην ουσία της υπόθεσης και θα λειτουργούσε απλά ως ένα, θα λειτουργούσε ως διαδικαστικό όργανο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Ναι. Και αυτό ακριβώς έκανε. Πήρε την εισήγηση της Επιτροπής του Αβγιανάκη, τη θεώρησε δεσμευτική, χωρίς να μπει επαναλαμβάνω στην ουσία της υπόθεσης και ανακοίνωσε ποινές με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Χωρίς να λάβει υπόψη της δηλαδή το σκεπτικό της αποφάσεως και το αν η Επιτροπή νόμιμα ή παράνομα συστάθηκε, νόμιμα ή παράνομα προχώρησε σε αυτή την εισήγηση. Αυτά όλα τα ουσιαστικά θέματα, δηλαδή η ουσία της υπόθεσης σε ό,τι αφορά τη σύσταση της Επιτροπής, το σκεπτικό της, το δεσμευτικό ή όχι της εισήγησης, ναι, θα αποδειχθούν στα δικαστήρια. Πάμε να βάλουμε σε μία σειρά. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα προσφύγει στο εφετείο, στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Ναι. Ούτε και από εκεί θα περιμένουμε μία ουσιαστική εξέλιξη. Οι ουσιαστικές εξελίξεις θα δρομολογηθούν στα τρία επόμενα στάδια. Ποια είναι αυτά? Ναι. Το διοικητικό εφετείο, το Συμβούλιο της Επικράτειας που εξετάζει την υπόθεση στις 2 Απριλίου και εν τέλει σε μια διαφορετική βαθμίδα το ΚΑΣ. Εκεί θα ανοίξει πραγματικά ο φάκελος για τη σύσταση της Επιτροπής, πρώτο, πρώτο επίπεδο. Ναι. Δεύτερο, για το σκεπτικό και αν και εφόσον το σκεπτικό έχει επιχειρήματα και στέκει, έτσι. Ναι. Και φυσικά στην εφαρμογή ή όχι αυτής της των ποινών. Άρα έχει ο ΠΑΟΚ, έτσι για να το πω απλά λαϊκά, χωρίς να είμαι νομικός, αλλά κάνοντας ένα απλό ρεπορτάζ, 4 διαφορετικούς δρόμους. Ο ένας είναι της εφέσεων. Δεν περιμένουμε κάτι ουσιαστικό. Ουσιαστικά περιμένουμε από το διοικητικό εφετείο και το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικράτειας, εκεί η ουσία δικάζεται και κυρίως το γεγονός ότι δεν θα έπρεπε αυτή η Επιτροπή να νομοθετήσει και με τον τρόπο που νομοθέτησε και με τη σύστασή της, όλα ξανά τα λέω, και το ΚΑΣ, το οποίο επίσης θα πάει και θα εξετάσει την ουσία της υπόθεσης, βλέποντας εκεί οι δικαστές του ΚΑΣ πώς προκύπτει ποινή για τον ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που δεν προέκυψε πολλή ιδιοκτησία, παρά μόνο γίνεται λόγος για παρέδειτο πρόσωπο, πώς και γιατί τιμωρούνται, γιατί επιβάλλονται ποινές. Είναι ξεκάθαρο, αφήνω κάτι απόλυτα, αναπάντητο. Απόλυτα σαφής. Απόλυτα σαφής.
Και είχα πει ότι είναι πολύ μεγάλος ο δικαστικός δρόμος. Αυτή η υπόθεση δεν πρόκειται να τελειώσει πριν το Μάιο, ίσως και τον Ιούνιο. Μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ θα δίνει ένα μεγάλο δικαστικό αγώνα με ένα τεράστιο επιτελείο νομικών. Και η σημερινή απόφαση, λυπάμαι που το λέω αλλά είναι αληθινό, είναι πολιτική. Ναι. Ο ΠΑΟΚ έχει απέναντί του αυτή τη στιγμή το κράτος. Το κράτος όμως μπορεί μέχρι ένα σημείο να επηρεάσει καταστάσεις. Όταν φτάσει σε πραγματικές δικαστικές αίθουσες με δικαστές αδέκαστους οι οποίοι δεν απαντούν στα τηλεφωνήματα, νομίζω γίνομαι κατανοητός, εκεί ο ΠΑΟΚ θα δικαιωθεί. Αυτό πιστεύω και το λέω, το έχω πει επανειλημμένα και το λέω για άλλη μια φορά σήμερα. Μάλιστα. Δεν μπορούν το παρακράτος και το κράτος για την εξυπηρέτηση του Ολυμπιακού να δικάσουν τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι αθώος, η Ξάνθη είναι αθώα. Αυτό θα φανεί στα δικαστήρια. Χρειάζεται υπομονή. Ξέρω, ο κόσμος βράζει, λέει διάφορα, τι κάνουν οι νομικοί. Δηλαδή οι νομικοί είναι νομικοί. Δεν είναι ταλαβερτζίδες. Ο ΠΑΟΚ καταθέτει υπομνήματα, αγορεύουν οι δικηγόροι του. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ένα τεράστιο επιτελείο από τους κορυφαίους νομικούς στη χώρα, τους κορυφαίους εισηγητές με βάση την νομοθεσία και την ομολογία, τους κορυφαίους εμπορικού δικαίου, τους κορυφαίους σε όλα τα επίπεδα. Εάν αυτοί νικηθούν από το δικαστήριο, αντιλαμβανόμαστε όλοι τι είδους αποφάσεις λαμβάνονται. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ονόματα κτλ. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κόσμος γνωρίζει κυρίως τους δικηγόρους της ΠΑΕ και τον κύριο Μπαλτάκο. Τον Μπαλτάκο, ναι. Δεν είναι αυτή η αιχμή του δόρατος. Αυτοί είναι οι δικηγόροι που γνωρίζουμε. Υπάρχουν σοβαρότατα νομικά γραφεία Αθηνών τα οποία ασχολούνται με την υπόθεση. Αν νικηθούν, ξαναλέω, θα νικηθούν με πολιτικές αποφάσεις. Και όχι με νομικές αποφάσεις και όχι από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη στο τέλος θα δικαιώσει τον ΠΑΟΚ. Χρειάζεται υπομονή. Έριξαν τον ΠΑΟΚ σε ένα πηγάδι λάσπης ψέματος και σκευωριών από το οποίο πρέπει να βγει. Χρειάζεται υπομονή και ψυχραιμία. Θα ήταν πολύ ωραία σήμερα να κλείναμε την υπόθεση. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε. Ναι. Έχουμε μπλέξει σε αυτή τη χώρα με μαρούπες. Όπου υπάρχουν μαρούπες και παρόμοιοι άνθρωποι, αυτό θα συμβαίνει. Κώστα μου, προκύπτει τώρα μια απολύτως εύλογη, θεωρώ, ερώτηση. Λες ότι αυτό το πράγμα θα τραβήξει, θα καθυστερήσει, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, επίπονη, δικαστική, με τα στάδια που μας είπες. Η ομάδα όμως πρέπει τώρα, αν όχι τώρα, αν όχι αύριο, μεθαύριο, σε λίγες μέρες, να μπει και να αγωνιστεί στα play-offs. Πώς δεν θα μείνει... Ο Σιντιάσκι είναι ποδοσφαιριστής νομικός, είναι. Όχι, δεν λέω αυτό. Λέω πώς η ομάδα... Για να πιάσει την μπάλα ο Πασχαλάκης, δηλαδή, θα πρέπει να τελειώσουν τα δικαστηρία. Τώρα χτυπάς ευαίσθητη χορδή. Τότε τι να λέμε, τι χτυπάω ευαίσθητη χορδή. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δηλαδή θα πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας την προβιά. Τι δεν κατάλαβα, δηλαδή για να παίξει ο Μίσιτς μπάλα θέλει συνάντηση με τους δικηγόρους του ΠΑΟΚ να του πούν τι θα γίνει με τα δικαστήρια. Όχι, ρωτάω. Δεν το καταλαβαίνω. Κάνω το συνήγορο. Δεν είναι δική μου προσωπικά η απορία. Καταλαβαίνω. Καλά κάνεις. Λέω λοιπόν. Ναι. Λες, θέλω να αντιληφθείς ναι. Τι λέω εγώ. Ναι, ναι. Αυτή η δικαιολογία δεν υπάρχει. Δηλαδή οι παίχτες πρέπει να μπουν σαν να δεν είναι η διαφορά στους τρεις πόντους. Ναι. Για να γίνει καλά ο Κρέσπο, πρέπει οι γιατροί του ΠΑΟΚ να ξέρουν τι θα γίνει στο δικαστήριο. Όχι. Ας αφήσουν όλοι στον ΠΑΟΚ το παραμύθι με τις δικαιολογίες και τα άλλα. Και να παίξουν όπως θες. Ας κάνουν όπως τη δουλειά τους όλοι καλά, γιατί δεν γίνεται σωστά η δουλειά. Ναι. Δεν γίνεται σωστά η δουλειά. Ναι, και αφορά ναι. το ιατρικό team, άντε για να τελειώνουμε. Ναι. Αφορά και τους παίκτες, αφορά και τον προπονητή, και τον γυμναστή, και τον βοηθό του, και τον γυμναστή τερματοφυλάκων, και όλους όσοι απαρτίζουν σήμερα το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ. Ναι. Το άλοθη των δικαστηρίων να το αφήσουν. Είναι βολικό, και για μένα θα ήταν βολικό, και για όλο τον οργανισμό του ΠΑΟΚ. Ναι. Εμείς πρέπει να κοιτάμε την αλήθεια. Mm-hmm. Κανένα ναι. Αυτό το θέμα όσο επηρέασε. Τέλος. Τελείως. Να μπει η ομάδα αυτό με το πάθος που μπήκε. Το χθες. Να κάνει ο ΠΑΟΚ 10 νίκες στα play-off. Ναι. Το να προκριθεί ο ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού με μία νίκη ή με μία ισοπαλία επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι τέλος Απριλίου δεν έχει σχέση με τα δικαστικά. Δεν έχει.
Όχι. Μάλιστα. Αυτά να τα αφήσουν στην άκρη όλοι. Το ξέρω ότι επηρεάστηκαν. Όλοι επηρεαστήκαμε. Ναι. Τελείωσε. Τέλος. Ναι, μα εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό, Κώστα. Αλλιώς μπαίνεις. Για να παίξει ο Μαουρίσιο και να βρει επίσης βαρεστία σε κάποια από τα σουτ που κάνει, που επιχειρεί, δεν χρειάζεται να πάει ο Μπαλτάκος να το πει μη στεναχωριέσαι. Ναι, ναι. Πάρ' τη νίκη εσύ και όπως έκανα, όπως έκανα και πρόπερση. Και πρόπερση τους το κλέψανε, αλλά πήγαν όμως και το πήραν μέσα στα τέσσερις γραμμές. Πάρτε εσύ και το κλέψανε. Τι σχέση έχει αυτό. Ναι. Πρόπερση που πάω που το κλέψανε, ο Σανίδης πήγε και πήγε πριν πρωταθλήματος. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πού είναι επηρεασμένος ο Μπίσεσβαρ. Τα ονόματα είναι τυχαία. Ναι, τυχαία. Εντάξει. Okay. Okay. Εντάξει. Ναι. Πού είναι επηρεασμένος ο Ακπομ. Αν πάω κατακτήσει το πρωτάθλημα στα γήπεδα και δεν το κλέψουνε, που δεν θα του το κλέψουνε, θα πληρωθεί ο Ακπομ πριν πρωταθλήματος. Φυσικά. Θα πληρωθεί το ιατρικό team. Θα πληρωθούν όλοι. Άπαντες. Φροντιστές, φυσιοθεραπευτές, γενικοί αρχηγοί, τεχνικοί διευθυντές, προπονητές, βοηθοί, ξέρω εγώ, αυτοί που πάνε στις πορτοκαλάδες, όλοι θα πληρωθούν. Όλοι. Όλοι. Λοιπόν, τα διαχωρίζουμε. Ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά πρέπει να συνέλθει και να κοιτάξει το συμφέρον του και τις νίκες του. Τα άλλα όλα δεν θέλω εγώ προσωπικά να τα ακούω. Ναι. Καμία σχέση. Ναι, επηρεάζει. Καμία δικαιολογία, ναι. Από προσανατολιστήκαμε εμείς. Από προσανατολίστηκε ο κόσμος. Αν και από την αρχή φωνάζαμε ότι όλα αυτά γίνονται για να προσανατολιστούμε. Έτσι, σωστά. Λοιπόν, το πέτυχε σε μεγάλο βαθμό. Μόνο νίκες. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό. Και οι νομικοί μαζί με τους ανθρώπους της ΠΑΕ που χειρίζονται. Το κομμάτι τους. Και κατευθύνουν το κομμάτι τους. Ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, Κώστα. Ο Κρέσπο δεν είναι εκτός μάχης γιατί. Καλά, δεν έχει σχέση με. Τα δικαστήρια βγάλαν μια απόφαση. Έχουν λάθη ιατρικά. Ναι. Ποιος και γιατί δεν ξέρω. Ναι. Αυτοί που είναι εκεί ας αποφασίσουν. Και το καλοκαίρι να μας πούνε. Το ότι ο Πασχαλάκης και ο Ζήφκοβιτς είναι μόνιμα σε αυτή την κατάσταση, ευθύνονται οι δυο τους και ο προπονητής τους. Ναι. Ήρθε η ώρα στον ΠΑΟΚ να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ η ΔΕΗ, λέω τώρα, ο ΤΕ, δεν ξέρω εγώ τι. Πάω, ανοίγω το πρωί, κάνω τη δουλειά μου και φεύγω. Όχι. Ναι, 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 ναι. Όχι. Υπάρχουν ευθύνες. Σε πολλά επίπεδα. Σε πολλά. Σε όλα τα επίπεδα υπάρχουν ευθύνες. Ναι. Μιλάμε για μια ομάδα, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες της οποίας πληρώνονται καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Φυσικά. Σε όποιον δεν αρέσει λοιπόν, σε όποιον δεν αρέσει, και μιλώ από το νούμερο 2 του Ιβάν Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη, στο Χτομπάο, μέχρι τον τελευταίο συνεργάτη της ΠΑΕ, φεύγει. Απλά. Ξεκάθαρο. Απλά και ξεκάθαρο. Απλά και ξεκάθαρο. Λοιπόν, φτάνουν τα παραμύθια. Αυτό που βλέπουμε δεν ήταν η ΠΑΟΚ. Έτσι. Γιατί αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε με τον τρόπο που έπαιξε χθες στο παιχνίδι του αθλήματος με τον Ολυμπιακό, σήμερα θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα και όχι για αυτά που τα οποία μιλάμε. Άλλα. Συμφωνώ μαζί. Κλείνω και αυτή την παρένθεση και προχωράω λέγοντας ότι αξίζει θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα για τη χθεσινή εξέλιξη του αγώνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, για το πάθος, για την αταπάρνηση και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν το 0-2 και κατάφεραν να το κάνουν 3-2. Ωστόσο, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε το 0-2. Κανείς δεν μπορεί. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει. Κανείς. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα και στον προπονητή για την επική ανατροπή η οποία επιτεύχθηκε με την τριάδα της βασικής άμυνας τα τελευταία χρόνια εκτός δράσης. Εκτός. Διαιρήνια, Κρέσπο, Βαρέλα απουσίαζαν από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ εχθές. Ναι. Κι όμως αυτή η ομάδα με τον Μιχάη των ελάχιστων λεπτών κατάφερε να κρατηθεί όρθια, να σκοράρει 3 φορές και να κερδίσει ένα παιχνίδι το οποίο ναι μεν ως αποτέλεσμα λέω δεν δίνει πρόκριση αλλά κρατάει τον ΠΑΟΚ ζωντανό να πάει στο Καραϊσκάκης στις 23-24 Απριλίου και να πάρει την πρόκριση εκεί μέσα και να δεχτεί για τέταρτη συνεχόμενη φορά στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Μπράβο στην ομάδα για ό,τι πέτυχε μετά το 0-2. Δεν μπορώ να καταλάβω ούτε να εξηγήσω ούτε να δικαιολογήσω αυτό το ξεκίνημα το χαλαρό το οποίο έδωσε στον προβάδισμα τον Ολυμπιακό με 2 γκολ. Και αν το πρώτο γκολ δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να μετρήσει γιατί είναι offside και είναι λάθος του διαιτητή και του βοηθού κυρίως. Ναι. Δεν είδα αντίδραση μετά τον γκολ
ήταν δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό και από εκεί και πέρα είδαμε τότε ένα πραγματικό ΠΑΟΚ. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους, σε όλους συνολικά, και αξίζει μία παρατήρηση για ορισμένους. Θα πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη, να αναλάβουν ευθύνες, να διορθώσουν την απόδοσή τους και να δείξουν χρόνος υπάρχει τις πραγματικές τους δυνατότητες σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Κρίνονται άπαντες για μένα προσωπικά και νομίζω και για, τους, και για τον ιδιοκτήτη, είτε έχουν συμβόλαιο είτε δεν έχουν. Όλοι. Ναι. Κρίνονται όλοι. Ξαναείπα και στην αρχή. Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα με τις καλύτερες αμοιβές για στελέχη, επιτελείς, προπονητές, βοηθούς, γιατρούς, συνεργάτες, ποδοσφαιριστές, για τους πάντες. Ακόμη και από εκεί που ψωνίζει ο ΠΑΟΚ μπανάνες. Όποιος δεν θέλει ή θεωρεί ότι μπορεί να βρει καλύτερα, το δηλώνει και φεύγει. Στην ευχή του ο ΠΑΟΚ δεν είναι 8-4 πενθήμερο. Όποιος θέλει 8-4 πενθήμερο δεν έχει επαγγελματική, δεν έχει λόγο να έχει επαγγελματική σχέση με την ΠΑΕΠΑΟΚ από όποιο πόστο και αν βρίσκεται. Είναι μέσα στο καζάνι των ευθυνών, μέσα στη δεξαμενή καλύτερα, γιατί ακούγεται καλύτερα η λέξη δεξαμενή, όλοι τους, όλοι, όλοι όσοι έχουν σχέση επαγγελματική με την ΠΑΕΠΑΟΚ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας το σχόλιο. Καλή μεσημέρι και καλή για το πρόγραμμα του Λίπερο. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μαριλής, δώσε μου ένα νουμεράκι από το 1 μέχρι το 32. Το 17. Το 17. Το 17. Το 17. Το 17. Λοιπόν, είναι ο Μιχαήλ Γάμα. Ο Μιχαήλ Γάμα είναι ο τυχερός. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Εσύ κερδίζεις το τριήμερο, Μιχαήλ, σε 8.72. Ο Μιχαήλ κερδίζει σήμερα το τριήμερο στο Πόζαρ, στην Αριδαία. Στο Λουτράκι Αριδαία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί και σήμερα ήσασταν εδώ και το πρωί και τώρα το μεσημέρι. Δεν φεύγει κανένας, εννοείται. Μένετε στο Λίμπερο, εδώ στη συχνότητά μας, στο ραδιοφωνικό μας σπίτι, στους 107,4. Έρχεται Γιώργος Ζαγόρας. Θέλω απλά να σας θυμίσω χορηγή της εκπομπής, ποιος αυτός ένα μηδέν. Είναι τα καυσόξυλα Φυτάς, Όλγας 206 και Κάρβουνα και είδη μπάρμπεκιου, υπέροχα τώρα που θα ανοίξει ο καιρός και θα ψήσει ο Κοσμάκης έξω, ωραία, στον κήπο του, στην αυλή του, οπουδήποτε, στο πεζοδρόμιο. Και βέβαια Αλφα Πάρκ, το πιο φτηνό, με διαφορά από τους ανταγωνιστές του, πάρκινγκ στην περιοχή αεροδρομίου, 42-44-44, με εξαιρετικές τιμές, ξανά το λέω, ο πιο φτηνός από όλους. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Φιλιά πολλά, έρχεται Γιώργος Ζαγόρας. Bye, 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 bye.